στους εκπροσώπους της συγκυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή τα έδρανα είναι εντελώς άδεια. Σε ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο βλέπουμε ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων της συγκυβέρνησης δεν βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο. Βέβαια είναι εδώ ο αρμόδιος υφυπουργός, ο οποίος θα ακούσει αυτά τα οποία θέλω να πω. Πραγματικά η συγκυβέρνηση βρίσκεται σε ένα πανικό. Βρίσκεται σε ένα πανικό, υποταγμένη στις εντολές της Τρόικας, κλείνει τη Βουλή αρονάρο γιατί δήθεν δεν υπάρχουν σοβαρά νομοσχέδια και έρχεται μέσα από τη διαδικασία των θερινών τμήματων ουσιαστικά να περάσει σημαντικά νομοσχέδια και διατάξεις. Ένα από αυτά, πολύ σοβαρό, είναι το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα, το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Εγώ θα έλεγα, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, ότι δεν είναι η μικρή ΔΕΗ, είναι νομοσχέδιο για την καλή ΔΕΗ. Γιατί? Ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ, σύγχρονες μονάδες παραγωγής ενέργειας, ορυχεία, υδροηλεκτρικά διαχείρισης υδάτων, ακόμα και ο υπερσύγχρονος σταθμός φυσικού αερίου στην Κομωτινή, ιδιωτικοποιείται. Βέβαια για μας δεν είναι μόνο ιδιωτικοποίηση αυτό. Βασικά είναι ένα ξεπούλημα. Μιλάτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, κύριε Υφυπουργέ θα έλεγα, για νέους επενδυτές και νέες επενδύσεις, μόνο που εσείς ξεπουλάτε υπάρχουσες μονάδες εν λειτουργία, με αποτέλεσμα τη μη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τι επένδυση μπορεί να γίνει στα υδροηλεκτρικά που ξεπουλάτε? Την ίδια στιγμή που τα υδατικά αποθέματα της χώρας βρίσκονται σε κίνδυνο από την κακή διαχείρισή τους, αλλά βέβαια και από την επελάβνουσα κλιματική αλλαγή. Εσείς έμεσα αυτή τη στιγμή μέσω των υδροηλεκτρικών ιδιωτικοποιείτε και το νερό. Μιλάτε για απελευθέρωση της ενέργειας, μα ήδη υπάρχει εδώ και τόσα χρόνια. Γιατί οι ιδιώτες επενδυτές στην ενέργεια που τόσα χρόνια έχουν άδειες στα χέρια τους για επενδύσεις, δεν έχουν κάνει τίποτα. Περίμεναν, φαίνεται, αυτοί οι επενδυτές να πάρουν τις μονάδες που διαθέτετε εσείς σήμερα, κοψοχρονιάς θα έλεγα. Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να προσεχθεί είναι και το ζήτημα των δικαιωμάτων ρήπων. Έχοντας αποστερηθεί από τις καλύτερες μονάδες η υπόλοιπη ΔΕΗ που θα διαθέτει τις πλέον ρηπογόνες πλέον μονάδες, θα αναγκαστεί να προμηθευτεί αναλογικά περισσότερα δικαιώματα ρήπων με αποτέλεσμα σημαντική επιβάρηση του κόστους. Σας υπενθυμίζουμε ότι επί προεδρίας της χώρας μας στην ΕΕ, την πρόσφατη προεδρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέες πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπτίου σε ποσοστό 40% μέχρι το 2030, κύρια από την παραγωγή ενέργειας. Αυτό το γεγονός αναγκάζει την αναθεώρηση των ενεργειακών σχεδιασμών, απαιτώντας σοβαρότερες μειώσεις στην καύση άνθρακα. Πώς λοιπόν θα υποχρεωθούν οι ιδιώτες που σαφώς επιθυμούν την μεγιστοποίηση των κερδών τους να μειώσουν τη λιγνητική παραγωγή? Βέβαια, ούτε η στροφή στο φυσικό αέριο είναι λύση, αφού το φυσικό αέριο παράγει επίσης ρήπους που είναι κατά πολύ ακριβότεροι και σαφώς αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν θεωρούν σωστό για τους λόγους αυτούς να αυξηθεί το ποσοστό του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται με τη ΔΕΗ ανανεώσιμες? Τελικά οι ΑΠΕ, δηλαδή το μέλλον, έχουν αφαιθεί αποκλειστικά στους ιδιώτες. Όλα αυτά τα που ανέφερα συνιστούν πραγματικά αλλαγές στον τομέα του ηλεκτρισμού της χώρας μας. Πέραν των επιπτώσεων που είπα, συνεπάγονται την ουσιαστική απόσυρση του δημοσίου από αυτόν τον κέρια σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία τομέα και αποστερούν από την πολιτεία ένα πολύτιμο εργαλείο άσκησης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, όπως είναι ο όμιλος της ΔΕΗ. Ας αναλογιστούμε προκειμένου ότι ο όμιλος ΔΕΗ είναι τεράστιο μέγεθος για την οικονομία και την παραγωγική βάση της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία και παρά τα προβλήματα που τις έχουν δημιουργήσει και τα πλήγματα που τις έχουν
έχουν επιφέρει οι ασκηθήσεις όλα τα τελευταία χρόνια πολιτικές σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητάς της, παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτικός φορέας, στήριγμα της παραγωγής και της εν γέννη οικονομικής δραστηριότητας. Θεμελιώδης αιτιολογική βάση της οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι να απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέγιστη ποιότητα και το ελάχιστο κόστος. Ωστόσο, η πραγματικότητα έπειτα από αυτά τα 15 χρόνια κάθε άλλο παρά δικαίωσε αυτές τις προδοκίες. Δεν έχει υπάρξει περίπτωση μείωσης των τιμών ούτε και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες οι συνθήκες είναι οι πλέον ευνοϊκές για τη λειτουργία της αγοράς, όπως είναι οι μεγάλες καταναλώσεις, η ύπαρξη πολλών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες και συνεπώς πρόσβαση σε μεγάλα κέντρα και επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος του ηλεκτρισμού, όπως η αδυναμία αποθήκευσης, υψηλές διακυμάνσεις τιμών, μικρή ελαστικότητα της ζήτησης, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός και είναι αναπόφευκτη δημιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Πράγματι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 επιχειρήσεις ελέγχουν πάνω από τα 2 τρίτα της ηλεκτρικής ενέργειας. Εσείς, σαν κυβέρνηση, ξεκινήσατε από πέρυσι με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ αλλά και τα δίκτυα, όπως ανέφερε και ο κύριος Ντάισεμπλουμ, υπουργός οικονομικών στην Ολλανδία, όταν συζητιόταν το αντίστοιχο θέμα ιδιωτικοποιήσεων στο κοινοβούλιο αυτής της χώρας. Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, δεν τα πουλάμε ποτέ. Στην Ελλάδα όμως τι γίνεται? Συνεχίζεται τώρα, μετά τον ΑΔΜΙΕ, με το νομοσχέδιο αυτό, με την πώληση της μικρής ΔΕΗ και βέβαια μετά με την ιδιωτικοποίηση, την παράδοση του 17% από το ΤΑΙΠΕ της υπόλοιπης ΔΕΗ που θα μείνει. Πού θα σταματήσετε τέλος πάντων? Έχετε βυθίσει τον ελληνικό λαό στην ενεργειακή φτώχεια. Κύριοι της συγκυβέρνησης, με τις ιδεολειψίες και τα περί ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή ξεπουλήματος, δεν διασφαλίζεται ούτε τα συμφέροντα του δημοσίου ούτε των καταναλωτών. Δυστυχώς, το μόνο που ξέρετε να σχεδιάζετε, ακόμα και στο ψευδεπίγραφο πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας, είναι επιδοτήσεις και νέες επιδοτήσεις στους εργολάβους και ιδιώτες παραγωγούς ενέργειας. Ξεπουλάτε τη δημόσια περιουσία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ξεπουλάτε τον ορυκτό πλούτο της χώρας, όπως είναι οι λιγνίτες. Ακόμα θέλετε να ξεπουλήσετε και τα όποια, το τονίζω αυτό, όποια κοιτάσματα υδρογονανθράκων της πατρίδας μας υπάρχουν. Χωρίς ενημέρωση του ελληνικού κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού. Έχουμε ζητήσει σας, ΣΥΡΙΖΑ, από τα τέλη Φλεβάρι ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό για τις έρευνες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Δεν έχει γίνει τίποτα. Προηγούνται οι εταιρείες, δεν προηγείται το ελληνικό κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός και αυτή τη στιγμή σαν μπλασιέ γυρίζεται στην Ευρώπη και πουλάτε δικαιώματα, πουλάτε σεισμικά τις PGS, χαράσετε οικόπεδα. Όλα αυτά πλέον πρέπει να σταματήσουν. Η διαφάνεια και ενημέρωση πρώτα του ελληνικού λαού είναι το πρώτο. Από εκεί και πέρα, κύριοι της συγκυβέρνησης, ξεπουλάτε πραγματικά την πατρίδα μας. Η πολιτική σας της εκποίησης είναι σε αναντιστοιχία με την κοινωνική βούληση. Το θέμα της εκποίησης της ΔΕΗ είναι ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο συνδικαλιστές και εργαζόμενους, όπως θέλει η κυβέρνηση να το παρουσιάσει. Συσπυρώνονται αυτή τη στιγμή, εκτός από τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα, κοινωνικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί φορείς και τόσοι άλλοι. Και όλα αυτά αποτελούν την αρχή για τη δημιουργία αυτού του μετόπου, του παλαϊκού μετόπου, το οποίο σύντομα θα σας ανατρέψει σαν κυβέρνηση και θα ανατρέψει και την πολιτική σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Διαμαντόπουλος. Μετά ο κύριος Σανθός, μετά ο κύριος Ζουνίδης.